Ε, τι γίνεται, τι κρύβεται πίσω από αυτή την ο, μία απειλή Αν και το μήνυμα το δικό σας το στείλατε Κύριε Αργυρού δεν πρόκειται να... όχι να φοβηθούμε Για μας αυτό είναι σύνηθε φαινόμενο για κάποιους που λένε την αλήθεια σαν τη συνεχνή ανηζότητα Είναι καθαρό μήνυμα για φήμωση Όμω να του πω ότι ολόκληρο άνθρωπο που, είναι, που έχει αξίωμα προσπαθεί να φημώσει τη συντεχνή ανιζότητα και εμεί είμαστε εκεί αγέροχοι, στέλνοντα συνεχώ τα μηνύματα προ του αστυνομικού, προ του πολίτε, γιατί είναι τρίπτυχο. Πρώτα το καλό του τόπου, το καλό τη αστυνομία και μετά το καλό των αστυνομικών, όσων και σα φαίνεται παράξενο για ο συνδικαλισμό. Από εκεί και πέρα να του πω ότι μα χάιδεψαν τα αυτιά. Εμεί συνεχίζουμε αγέροχοι, λέμε τι αλήθειε, παλεύουμε για του αστυνομικού και για τον τόπο και δεν μα συγκινούν τέτοιου είδου γκράφιτι. Εμεί θα το ονομάζουμε γράφει τη αισιοδοξία που δείχνει ότι τα εγκληματικά στοιχεία παραδέχονται ότι υπάρχει χουλικανισμό τελικά στα γήπεδα και υπάρχει σκοπιμότητα. Ναι. Και υπάρχει και τι θέλουν να, να, να αλλάξουν τη θέση σα για το ζήτημα των μετακινήσεων φιλάνθλων. Αυτό είναι από πίσω. Τι κρύβεται από πίσω από όλο αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η θέση μετακινήσει φιλάθλων απλά μειώνει το ποσοστό επικινδυνοειδία για χουλκανισμό στα γήπεδα. Αύριο υπάρχει μια σύσκεψη τη ΚΟΠ. Είναι εκεί πρόεδρος πρόεδρο των Σωματιών, ο πρόεδρο τη ΚΟΠ να στείλουν το μήνυμα ότι στι μετακινήσει οπαδών θέλουν γιου. Του ανθρώπου οικογενειάρχε, του ανθρώπου που έχουν σύζωτη και των ομάδων, του ανθρώπου που είναι οι οπαδοί γνήσιοι που ξέρουν την ιστορία τη ομάδα και όχι να υπερασπίζονται οποιουσδήποτε άλλου, του οποίου ο Θεό του δεν είναι η ομάδα που βρίσκεται στο γήπεδο, αλλά κάτι άλλο νομίζω όλο ο κόσμο το ξέρει και είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εγώ να στείλω και ένα μήνυμα στου συναδέλφου μου, κυρία Πέτρα Ιργυργυρού. Τι τελευταίε μέρε γίναμε δέχτε και αποδέχτε μηνυμάτων από συναδέλφου ότι πλέον έχασαν. Την πίστη και την αυτοεποίθησή του. Να του πούμε ότι έχουν μια συντεχνία πίσω του, έχουμε νομικού συμβούλου, του στηρίζουμε να βγουν μπροστά. Να κάνουν αυτό που πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο και να μην σκεφτούν ότι δεν έχει στήριξη από οποιοδήποτε άλλο. Είναι η συντεχνία του πίσω του και να βγουν μπροστά να πράξουν το καθήκον του και θα είμαστε εκεί. Για οποιοδήποτε του καταγγείλει ψευδό, για οποιοδήποτε θεωρεί ότι είναι χούλιγκαν και μπορεί σε αυτή τη δημοκρατία να πιάσει τον νόμο στα χέρια του, υπάρχουν αστυνομικοί και θα του στηρίξουμε με νομικού συμβούλου και οποιοδήποτε άλλο μέσο σε ό,τι την γίνει. Να βγουν μπροστά γιατί οι επόμενε μέρε είναι δύσκολε, κύριε Αργυρού. Είναι δύσκολε γιατί... όχι μόνο στα γήπεδα, είναι δύσκολε και στο οργανωμένο έγκλημα και στο μεταναστευτικό και στην τρομοκρατία σε όλα τα μήκη και πλάι τη αστυνομία. Να βγουν μπροστά και είμαστε δίπλα του εμεί. Είπατε ψευδεί καταγγελίε. Ε, ψευδείς καταγγελίες που στην αρχή έχει ε... τροποποιηθεί ο νόμος. Ε, να το υπενθυμίσουμε ότι έχει τροποποιηθεί ο νόμος έτσι. της ΑΔΙΠΑ και να υπενθυμίσουμε σε κάποιους οι οποίοι προφανώς για να κρύψουν κάποιες δικές τους ουσίες θέλουν να παρουσιάσουν τους αστυνομικούς ως τέρατα. Να τους πω ότι οι αστυνομικοί είναι εδώ για να επιβάλλουν τον νόμο δίπλα στους νομοταγείς πολίτες υπερασπίζοντας τα ανθρώπινα τους δικαιώματα. Και είμαστε εδώ και θα υπερασπίσουμε τους αστυνομικούς για το καλό του τόπου και της πατρίδας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λόιζα. Εγώ σας ευχαριστώ. στα τρόφιμα διαπιστώνεται.